Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Έλεγα να μην γράψω ένα σχόλιο σε βίντεο. Να τα αφήσω. Να τα αφήσω να περάσει έτσι. Ή να γράψω κάτι στην προσωπική μου σελίδα, αλλά και στην επαγγελματική μου σελίδα. Όχι. Άλλαξα γνώμη. Θα τα πω χήμα και τσουβαλάτα. Δυστυχώς, το τονίζω, δυστυχώς, εγώ το ακούω τώρα το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, της ΕΡΑ. Δεν έχει καμιά σχέση με το δικό μας το ραδιόφωνο. Θα τα πούμε όμως. Θέλω να πω δύο πραγματάκια. Γιατί η ΕΡΤ δεν πάει καλά. Μόλις χθες μια εκπομπή 10 με την Όλγα Τρέμη έπιασε, δεν έπιασε το 2%. Ναι, μην το αμφιβάλλετε γι' αυτό. 2%. Σε κάποια διαστήματα είχε 3,7%. Όταν το κρατικό κανάλι κάνει τέτοια νούμερα τηλεθέασης, τότε τα πράγματα είναι σε άλλη ρότα, σε επικίνδυνη κατάσταση. Και η εκπομπή αυτή κοστίζει και κοστίζει ακριβά, χιλιάδες ευρώ. Χρήματα τα οποία δίνεις εσύ, εγώ και όλοι μαζί. Είναι δικά μας τα λεφτά αυτά. Δεν το λέω τώρα, το έλεγα και πριν όταν εγώ ήμουν στην ΕΡΤ. Αλλά εκείνη η ΕΡΤ, η δική μας και οι παλιοί συνάδελφοί μου και οι νέοι που ακολουθούσαν εμάς, το καταλαβαίνουν τι σημαίνει. Η δική μας η ΕΡΤ από το ΕΙΡ, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, στο Ζάπιο, δεν έχει καμία σχέση με αυτούς εδώ. Όχι. Βέβαια θα μου πείτε, μα άλλαξαν τα πράγματα, είναι άλλη διοίκηση. Ναι, είναι άλλη διοίκηση, όμως έχουν περάσει κάπου 100 και πλέον ημέρες. Πρέπει κάτι να δει ο κόσμος, να δούμε κάποιες άλλες εκπομπές, να αλλάξουν κάποια πράγματα. Διαφορετικά, η τηλεόραση μαραζώνει και δεν είναι αλήθεια αυτά που λένε ότι θέλει η Νέα Δημοκρατία να κλείσει την ΕΡΤ. Ποτέ δεν υπήρξε τέτοιο γεγονός. Ψέματα, ψέματα, ψέματα. Αλλά εκτός από την τηλεόραση που πρέπει κάτι να γίνει και το ραδιοφωνάκι, το δικό μας το ραδιόφωνο, 50 χρόνια δούλεψα σε αυτό το ραδιόφωνο και στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση. Όμως το ραδιόφωνο πηγαίνει ημέρα με την ημέρα από το κακό στο χειρότερο. Τι να ακούσεις, αυτά που λένε, τρομάρα τους, αηδίες. Τα τραγούδια δεν ακούς, δεν μπορεί να ακούσεις κάποιο τραγούδι και καλό και ελληνικό, όχι. Οι εκπομπές τους, αφήστε τα καλύτερα. Πού είναι τα χρονικά της ημέρας, πού είναι το κάθε μέρα παντού, πού είναι το ραντεβού το μεσημέρι, η ραδιοεφημερίδα, πουθενά, δεν υπάρχουν πια. Λες και σταμάτησαν τα μυαλά μόλις φύγαμε εμείς, όχι ρε παιδιά. Κάτι πρέπει να γίνει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ήμασταν μαζί πριν από 15 μέρες στο Sky, στην πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και εκπληκτική συνέντευξη που του έκανε ο Γιώργος Λαφιάς, τα γνωρίζει αυτά. Θα πρέπει λοιπόν άμεσα να πάρει θέση, αποφάσεις. Αλλά και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος που έβαλε ξέρει και γνωρίζει από ραδιόφωνο ή από τηλεόραση. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσει όλους αυτούς που ξέρουν, έτσι ώστε να βρεθεί μία λύση. Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, της ΕΡΤ, πρέπει να ζήσουν και τα δυο. Και θα ζήσουν. Θα παλέψουμε όλοι εμείς. Καλή σας μέρα.